Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά ζητήματα. Καταρχήν, άκουσα ξανά τον κύριο Βενιζέλο σήμερα με ένα χυμαρόδι λόγο να προειδοποιεί για σχέδια που πιθανώς έχει η κυβέρνηση για να ρίξει την χώρα στα βράχια, για να υπάρξουν αδιέξοδα, για να μην υπάρξει συμφωνία, να μην υπάρξει έντιμος ή λιγότερο έντιμος συμβιβασμός κτλ. Μία απαράδεκτη κινδυνολογία που στέλνει μηνύματα και σήματα προς τα έξω περισσότερο παρά προς το εσωτερικό της χώρας και η οποία είναι ακατανόητη. Έχει όσο χρόνο θέλει ο κύριος Βενιζέλος και όποιος άλλος θέλει από την αντιπολίτευση να πει προς την ελληνική κυβέρνηση σήμερα τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να υποχωρήσουμε σε σχέση με τους μισθούς, τις συντάξεις, τα επιδόματα, το ΦΠΑ, τις εργασιακές σχέσεις, τα 4-5 ζητήματα που έχουμε βάλει και τα οποία ήταν και στο email Χαρδούβελη, δεν είχε τολμήσει και η προηγούμενη κυβέρνηση να τα φέρει στη Βουλή. Είναι γνωστή η ιστορία και η θέση του. Πείτε μας ευθέως και ευκρινώς. Και όχι με σεναριολογίες, με μυθιστορήματα, με plan B, με plan C, με plan D. Ποιο κόμμα από εδώ μέσα εισηγείται σήμερα στην κυβέρνηση εν ώψη της πραγματικά δύσκολης στιγμής που βρισκόμαστε ως χώρα να υποχωρήσει ως προς όλα αυτά ή ως προς μερικά από αυτά τα ζητήματα έτσι ώστε να βρεθεί λύση κατά τις επιταγές του κυρίου Σόιμπλε και των δανειστών. Αυτό είναι το μοναδικό πολιτικό ερώτημα που υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν ο άλλος να μιλάει 20 λεπτά και να μην αναφέρεται σε αυτό, αλλά να πολιτικολογεί. Το λέω και προς τους επόμενους και επειδή θα ξαναμιλήσουν ορισμένοι. Το λέω δηλαδή και προκαλώντας για να γίνει μια συζήτηση. Ουσιαστική, πείτε μας τι να κάνουμε. Ένα δεύτερο θέμα. Κτύπα ξύλο. Χθες το άκουσα στο Μέγα και ήταν σωστό. Αν είχε πέσει κανένα αεροπλάνο με 400 δυτικούς, εμάς από εδώ και τα λοιπά, επί μία εβδομάδα θα ήταν μονοθεματικό θέμα σε όλα τα δελτία του κόσμου. 400 μετανάστες πριν από 2 μέρες πνιγήκανε και δεν απασχόλησε κανέναν. Και είναι 3.500 αυτοί που πνιγήκαν μέσα στο 14 στη Μεσόγειο. Και είναι μερικά εκατομμύρια αυτοί οι οποίοι είναι στιβαγμένοι στην Τουρκία και στην Ιορδανία. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα από βήματος της Βουλής. Ποιος σας είπε το περί ανοιχτών σύνορων? Άλλοι ανοίξανε τα σύνορα για να φύγουν Έλληνες έξω. 200.000 μετανάστες σε συνθήκες κρίσης. Τα από εδώ σύνορα δεν υπήρξε τέτοια πολιτική. 43.000 καταγεγραμμένοι μπήκανε το 2013, 72 το 2014 και τώρα πράγματι μπορεί να πάμε στους διπλάσιους μέσα στο χρόνο, μέσα στο 15, λόγω του τεράστιου προσφυγικού ρεύματος, λόγω της υπόθεσης της Συρίας, που είναι κανονικά, ας πούμε, πρόσφυγες και, εν πάση περιπτώσει, αν κάτι πετύχαμε αυτές τις μέρες και χρειάζεται να τιμήσω και την Υπουργό Μετανάστευσης γι' αυτό, είναι όλοι από παπαγαλάκια μέχρι κανονικούς ανθρώπους, να μην μιλάνε πια για λαθρομετανάστες, απαξιωτικά, αλλά να μιλάνε για πρόσφυγες, για παράτυπους μετανάστες, ανθρώπους χωρίς χαρτιά κτλ. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Έστω αυτό πετύχαμε στη συζήτηση που γίνεται. Και άρα χρειάζεται διακομματική εθνική αντιμετώπιση, με εθνικό σχέδιο πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και κάνουμε ό,τι πρέπει, χωρίς τα κανάλια από πάνω μας. Και με δήμους και με περιφέρειες και με αστυνομία και με όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν και θέλουμε και όλα τα κόμματα από κοινού να συμφωνήσουμε για αυτό το μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει και στα σύνορά μας. Έρχομαι τώρα στα πιο ειδικότερα θέματα του νομοσχεδίου. Θέλω να διευκρινίσω πως τις θέσεις του κόμματός μας εκπεφρασμένες όχι θεωρητικά, διότι πολλές φορές υπάρχουν θέσεις που τις καταγράφουμε ως προγραμματικές θέσεις, αλλά εμπράγματα με την έννοια του ότι εδώ είχαμε αντιπαρατεθεί για κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα, σε αυτές τις θέσεις είναι όλο το κόρπους των θέσεων που συμπεριλαμβάνονται και σε αυτό το νομοσχέδιο και στις τροπολογίες. Σαφέστατα. Εδώ και χρόνια. Και είναι και άλλα θέματα τα οποία δεν μπαίνουν σε αυτό το νομοσχέδιο. Και ελπίζουμε να μπουν σε ένα επόμενο νομοσχέδιο. Δεύτερο. Μην ξαναπείτε ότι αυτή η κυβέρνηση πολιτεύεται και νομοθετεί καθυπαγόρευση. Επιδιετία
και θα μπορούσαμε αύριο, αν θέλετε, να σας φέρω και στοιχεία. Καθυπαγόρευση η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, δεν λέω Σαμαρά Πασόκος προς αυτό και θα καταλάβετε, πολιτευόταν για το σύνολο των ζητημάτων που άπτονταν με το δικαιακό σύστημα με βάση την ατζέντα των κυρίων της Χρυσής Αυγής, για τα οποία και οι ίδιοι σεμνύνονταν ότι ακολουθόταν. Όλα. Δεν υπάρχει θέμα που να είχε μπει από τη Χρυσή Αυγή και στο οποίο πάνω να μην πολιτεύθηκε εμπράγματα και νομοθετώντας η προηγούμενη κυβέρνηση επί 2 χρόνια. Σας προκαλώ να φέρουμε τα στοιχεία. Ένα να σας θυμίσω μόνο. Η Ιθαγένεια, η οποία έρχεται και αυτή είναι αναρτημένο το νομοσχέδιο για τα παιδιά όσων γεννιούνται εδώ κτλ. Ήταν από τα πρώτα νομοσχέδια, ο κύριος Αθανασίου λείπει τώρα, ήταν από τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης που έσπευσε λαχανιάζοντας και δίνοντας εξετάσεις άραγε πού, σε ποιο κοινό, να παγώσει τον νόμο Ραγκούς. Και μείναν, ας πούμε, τα παιδιά εκεί που μείναν. Μην ξύνεστε λοιπόν, μην ξύνεστε για το ποιος νομοθετεί καθυπαγόρευση και πώς νομοθετεί κτλ. Τέταρτον, η αρχή δεν υπάρχει διάλογος, δεν ισχύει στη δημοκρατία. Ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Δείτε όλη την ιστορία των σχέσεων του πολιτικού συστήματος στη Δυτική Ευρώπη, στα δύσκολα χρόνια των προηγούμενων δεκαετιών, με καταδικασμένους ποινικούς ή με καταδικασμένους για πράξεις τρομοκρατίας. Σχέσεις δεν εννοώ σχέσεις διαπλοκής ή ύποπτες. Ανοιχτές διάβλους, ανοιχτοί διάβλοι είναι γραμμένα, καταγεγραμμένα, είναι γνωστά αυτά. Ανοιχτοί διάβλοι, διότι το κράτος και η μονομέρεια, διότι άκουσα μια θεωρία και το πρωί περί κράτους, το κράτος συμπυκνώνει αντιθέσεις. Δεν είναι όργανο και μοχλός βίας και πρόκλησης αίματος και εκδίκησης. Το κράτος συγκροτεί και συνενέσεις. Γύρω από το κράτος διαμορφώνονται τα όρια των κοινωνικοπολιτικών και ταξικών συγκρούσεων, τα όρια μέσα στα οποία ο νόμος και η νομοθεσία κάθε φορά με τη διευρυμένη, τη διασταλτική και την απόλυτη έννοιά της εφαρμόζεται, είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από το να λέμε ποιος υπερασπίζεται το κράτος και να θυμόμαστε κράνη, ασπίδες, σπασμένα κεφάλια. Αυτή η συζήτηση λοιπόν αναφέρθηκε σε τρεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σε τρεις εξέχουσες προσωπικότητες Υπουργούς Δικαιοσύνης σε παρελθόσες δεκαετίες, το πώς νομοθετούσαν και το πώς βρίσκανε την επαφή ενός διαλόγου με την κοινωνία και με τα προβλήματα που δημιουργούνταν ακόμα και μέσα στις φυλακές. Αυτός ο διάλογος, αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να απαγορευτεί από κανέναν και δεν μπορεί να ενοχοποιείται. Επιτρέψτε μου να σας πω, υπήρξανε το πρωί, θέλω να είμαι ευθύς, άκρως διχαστικές, διαιρετικές, συμψηφιστικές λογικές. Ένα κρεσέντο κυριολεκτικά κινδυνολογίας. Εμείς δεν έχουμε καμία ενοχή. Αυτό μάλιστα που είπε ο κύριος Κεκίλιας θα τον συνοδεύει, είναι ένας νέος άνθρωπος. Ότι δηλαδή μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, στον πυρήνα του, είναι η ιδεολογική συγγένεια με την τρομοκρατία κτλ. Ξέρετε κάτι. Εμείς ως σύνολο, αυτή η παράταξη, αυτή η αριστερά και ως άτομα, καθένας από εδώ πέρα μέσα και έξω, έχουμε δώσει εξετάσεις μία-μία τις ημέρες της μεταπολίτευσης πιο παλιή, μία-μία τις εβδομάδες και τους μήνες τους οι νεότεροι, εξετάσεις στο δημόσιο χώρο, διαφανώς. Ξέρουν όλοι τι κάναμε, ξέρετε όλοι τι κάναμε. Και αυτές οι εξετάσεις που έχουμε δώσει μας επιτρέπει με παρησία να λέμε πως έχουμε μια ευαισθησία η οποία δεν είναι αλακάρτ. Είπε ένας κύριος το πρωί, γιατί δεν διαπραγματευθήκατε, λέει, με τις γυναίκες στη Θηβών, στη φυλακή των, με τις άλλες περιπτώσεις των ευπαθών ομάδων εκεί μέσα. Πήγατε και συζητήσατε με τους τρομοκράτες. Στα νοσοκομεία, στις φυλακές, σε όλους αυτούς τους χώρους, όλες τις ευπαθείς ομάδες, μέσα και έξω από τις φυλακές, η παρουσία των δικών μας δυνάμεων, του δικού μας χώρου, υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια ένα σημείο αναφοράς και ένα σημείο ελπίδας, κουράγιο, αλλά και μεταρρύθμισης και δημοκρατικής
μεταρρύθμισης του σοφρονιστικού συστήματος. Αυτά είναι τα γεγονότα και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Με αυτή την έννοια δεν έχουμε καμία ενοχή. Σεβασμός δεν σημαίνει μόνο η εκδικητική μανία. Σεβασμός σημαίνει να έχουμε όλη επίγνωση και θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Δεν υπάρχουν δικοί σας και δικοί μας νεκροί. Δεν υπάρχουν θύματα και θύτες από εδώ και από εκεί που αιωνίως και διαχρονικά από τον εμφύλιο μέχρι τώρα θα χωρίζουν αυτές τις παρατάξεις. Φύγετε από αυτή την οτροπία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είναι απαράδεκτη συμψηφισμοί. Η εθνική συμφιλίωση στη χώρα μας επιτεύχθηκε μέσα από πολιτικές τομές που κάνανε πολιτικά κόμματα, μεγάλες συνενέσεις, κοινωνικές πολιτικές συνενέσεις, μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες, αλλά μέσα και από αγώνες, από κοινωνικούς αγώνες, από ανασύσταση της συλλογικής ιστορικής μνήμης. Γι' αυτό δεν μπορεί να καταστραφεί. Δεν μπορεί να αναστραφεί. Με αυτή την έννοια δεν μπορώ να αντιληφθώ πως μας ζητάτε να εξαιρέσουμε από μέτρα επίοικιας και κατηγορούμενους και καταδικαστέντες για τρομοκρατικές πράξεις. Προηγούμενα σας διαβάσαν στην Ολομέλεια, τα είχα πει και εγώ στην Επιτροπή, πως όλες οι πολιτικές δυνάμεις και η αριστερά σε άκρως μειοψηφικές τότε θέσεις, ενώ με τα πολιτευτικά της προηγούμενης δεκαετίας και το 80 και το 90, δεν φέραμε ενστάσεις όταν οδηγούνταν λόγω ανικές του βλάβης, λόγω υγείας, σε κατοίκο περιορισμό, σε άλλου τύπου έκτηση ποινής, σε αποφυλακίσεις κτλ. Δεκάδες από βαρύτατα καταδικασμένους μέσα στις ελληνικές φυλακές. Από χουντικούς, προτέτιους, από οικονομικά εγκλήματα και από άλλα. Εμείς δεν συμψηφίζουμε όμως, διότι εμείς η διαδρομή μας υπήρξε κρυστάλλινη, ενώ η ιδεολογική αξιακή διαδρομή, δεν θίγω κανέναν προσωπικά, νομίζω είναι σαφές. Η διαδρομή μας υπήρξε κρυστάλλινη και τότε και τώρα και σε όλες τις περιπτώσεις και προς όλες τις πλευρές το ζήτημα του ανθρωπισμού το θεωρούμε κέριο. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η θανατική ποινή θα επανέλθει στην Ελλάδα στο όνομα οποιοδήποτε πραγματικού αιτίου, οποιασδήποτε εύλογης ευαισθησίας, οποιοδήποτε τελικά όμως πολιτικού προσχήματος. Αυτή λοιπόν την τρομοϊστερία και την τρομολαγνία που αναπτύχθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αφορμή αυτό το πολύ ενδιαφέρον νομοσχέδιο που κάνει τομές, που ανοίγει ζητήματα και για τα οποία δεν αναφέρθηκε τίποτα επί 15 μέρες στο δημόσιο χώρο, παρά μόνο η υπόθεση σε σχέση με τη συνέχιση έκτησης με τον τρόπο που προβλέπεται έξω από τις φυλακές της ποινής του Σάββα Ξηρού, αυτό είναι ένα δημοκρατικό έλλειμμα. Δεν επιτρέπεται όταν ανοίγουν τέτοια κέρια ζητήματα να τα σκεπάζουμε μέσα από αυτή την τρομοϊστερία. Ο καθρέφτης της κοινωνίας μας, το σοφρονιστικό, βγάζει μια αποκρουστική εικόνα. Εδώ και χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια και το γνωρίζει. Ενώ το δικαιακό σύστημα σε γενικές γραμμές είναι σε προοδευτική κατεύθυνση. Είναι ένα ανοιχτό σύστημα. Είναι ένα ανοιχτό σύστημα που έχει σημεία και στοιχεία που μπορούν να αλλάξουν σε μια ανοιχτή κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, το σοφρονιστικό σύστημα οδηγεί σε ένα αποκρουστικό κυριολεκτικά τοπίο. Η επιοίκεια, η ανοχή, η ισονομία, ο ανθρωπισμός, το αίσθημα δικαίου, ο εξανθρωπισμός των δομών και των συνθηκών, όλα αυτά φτιάχνουν τις δημοκρατικές ευαισθησίες και φτιάχνουν και τη μεγαλοσύνη της δημοκρατίας. Τότε είναι η δημοκρατία πραγματικά ένα σύστημα που μπορεί αποτελεσματικά να απαντήσει σε αυτούς που την αρνούνται, που την πολεμούν, μέχρι και που δολοφονούν ηγετικά της στελέχη πολιτικά και κοινωνικά. Όταν μπορεί το κοινωνικό και πολιτικό σύστημα και το σύνολο αυτοπροσδιοριζόμενο σε μια συλλογική
μνήμη για τους κύκλους τους ιστορικούς τους οποίους διαμορφώνει και τους οποίους κλείνει, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα σε συνθήκες κρίσης, να βλέπει και με ένα άλλο μάτι και με το μάτι της ανοχής, της επιοίκειας, με το ανοιχτό μάτι της μεταρρύθμισης της πραγματικής ένα σύστημα και όχι με τα στερεότυπα ενός επαναλαμβανόμενου, διαχρονικού και προκαλούμενου εμφύλιου στα λόγια και κάποια στιγμή και με πράξη. Θα αποτραπεί αυτή η λογική. Αυτή η λογική τύθηκε πολλαπλά. Η προηγούμενη κυβέρνηση ξεκίνησε το έργο της με την τεράστια επιτυχία της εκένωσης της Βίλας Αμαλίας. Προχώρησε επί 2 χρόνια ασκώντας μια πολιτική, κύριε Πρόεδρε, τελειών. Ασκώντας μια πολιτική η οποία επί της ουσίας ήταν καθυπαγόρευση των πλέον ακροδεξιών αντιλήψεων που υπάρχουν στη χώρα για το λεγόμενο νόμο και τάξη και για τη μηδενική ανοχή. Ήταν λάθος και μάλιστα σε συνθήκες κοινωνικής κρίσης που ζούσαμε. Κάποια στιγμή θα μπορούσατε να έχετε και για το 12, το 13, το 14, το 15 να τα συζητήσουμε στην Επιτροπή πόσες καταλήψεις γίνανε και εναντιπίον πόσα επεισόδια υπήρξαν, πόσες τραυματισμοί υπήρξαν, πόσες περιουσίες για να δούμε και να καταλάβουμε αν σήμερα ζει η χώρα με αυτό το ανοιχτό πεδίο και στον ορίζοντά της διεθνώς και στον πολιτισμό της και στις νέες σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε ένα κατακαιρματισμένο κοινωνικό ιστό, αν σήμερα ζει η χώρα μέρες ανομίας ή αν ίσα ίσα βγαίνουμε αποφασιστικά και με το δημοκρατικό νομοθετικό έργο το οποίο με συνέπεια παρουσιάζουμε στη Βουλή από αυτή την τετραετία, την πενταετία όπου η λιτότητα, ο κοινωνικός αποκλεισμός ήταν συνδεδεμένο απολύτως με αντιδημοκρατικές πρακτικές, σε μεγάλο βαθμό επικράτηση αστυνομοκρατίας σε συγκεκριμένες καταστάσεις απέναντι μαζικά προς το λαό. Η σελίδα αυτή, κυρίες και κύριοι, γύρισε. Η δημοκρατία στη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό υπήρχε, σε ακόμα μεγαλύτερο θα υπάρξει και θα επανέλθει μαζί με την κοινωνική δημοκρατία και μαζί με μια νέα θέση της χώρας διεθνή που θα τη σέβονται όλοι ως κυρίαρχη και για τη δημοκρατία της και για τις επιτεύξεις της και για την προσπάθεια που κάνει τώρα να σηκώσει κεφάλι και όχι να ξανασυρθεί ως επέτης και ως εκπρόσωπος άθλιων συμφερόντων που θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα μας σε μια νεοαπικιακή κατάσταση. Σας ευχαριστώ.